Hoy fue un partido muy importante porque... Ξεκινήσαμε το παιχνίδι αρκετά καλά, δεν απειληθήκαμε καθόλου, ήμασταν πιεστικοί μπροστά. Μπορεί να μην δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά είχαμε την κατοχή και δεν απειλούμασταν. Δεχτήκαμε ένα γκολ χαζό, τελείως χαζό, αλλά παρόλα αυτά η ομάδα έδειξε ότι κράτησε την αυτοσυγκέντρωσή της, ότι συνέχισε να αγωνίζεται με το ίδιο στυλ, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι επίσης πολύ σημαντικό για μας και το ξέραμε και πριν από το παιχνίδι και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ότι θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη, θέλουμε να παίξουμε στους ομίλους. Είναι ένα πολύ βασικό πράγμα για τη φιλοσοφία της ομάδας και για την φετινή αγωνιστική σεζόν. Συνεπώς, το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε. Ανεβάσαμε μάλιστα την απόδοσή μας, είχα την τύχη να πετύχω τον γκολ και αυτό μας έδωσε περισσότερο κίνητο ώστε να αγωνιστούμε καλύτερα και να διατηρήσουμε την αυτοσυγκέντρωσή μας σε σωστά επίπεδα. Καταφέραμε, γυρίσαμε το παιχνίδι 2-1, αγωνιστήκαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και νομίζω ότι εκεί έδειξε η ομάδα το πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσουμε σε αυτό το θεσμό, γιατί πετύχαμε και ένα τρίτο γκολ, παλέψαμε για ένα τρίτο γκολ, γιατί το 2-1 είναι πολύ ιδιαίτερο αποτέλεσμα και το ξέραμε ότι είναι πονηρό. Οπότε με το 3-1 σήμερα είμαστε λίγο πιο εφησυχασμένοι. Ουσιαστικά εγώ θα έλεγα ότι τα πρώτα δύο παιχνίδια, γενικότερα τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν είναι πολύ δύσκολα για κάθε ομάδα για να μπορέσει να αποδώσει και να δείξει αυτό που πρέπει μέσα στο γήπεδο. Έγινε μια προετοιμασία αρκετά καλή, δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν στο επίπεδο που έπρεπε φυσικής κατάστασης, όπως πολλές ομάδες σε αυτό το σημείο της σεζόν. Νομίζω ότι με τον καινούργιο προπονητή πάρθηκε μια απόφαση από τη διοίκηση. Με τον καινούργιο προπονητή δουλέψαμε, είναι λίγο πιο λεπτομερής, λίγο πιο τακτικά έτσι πειθαρχημένος. Δουλέψαμε σε πράγματα. Σε 7 μέρες δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλά. Δουλέψαμε κυρίως στη ψυχολογία, στο να νιώσουμε καλύτερα και να μπορέσουμε να αγωνιστούμε καλύτερα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Είναι έτσι λίγο κάποια πράγματα μαζί. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Ο στόχος μας ο βασικός είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα, να προσπαθήσουμε να ξαναπάρουμε το κύπελλο και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη. Έχουμε μια ομάδα η οποία είναι καλύτερη από πέρσι, με προσθήκη καλών παιχτών. Η ομάδα έχει δέσει, έχουμε μάθει να παίζουμε και ο ένας δίπλα στον άλλον. Πιστεύω ότι ειδικά η ευρωπαϊκή πορεία μας μπορεί να φτάσει στους 32, ίσως και στους 16 και θα πρέπει να φτάσει. Δηλαδή είμαστε μια ομάδα με καλή ποιότητα, με εμπειρία και νομίζω ότι αν τα πετύχουμε αυτά θα είναι μια πετυχημένη σεζόν. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που τους είπε ο νεογόρας πάνω στο τσέσιο στην πρώτη προπόνηση? Το πρώτο πράγμα που μας είπε στην προπόνηση ήταν ότι είμαστε όλοι καλοί παίκτες, ότι είμαστε ποιοτικοί παίκτες, ότι μας πιστεύει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ένας προπονητής που δουλεύει πάρα πολύ στις λεπτομέρειες, από το πώς θα πρέπει να είναι το σώμα σου για να υποδεχτεί την μπάλα και να την κινήσει πιο γρήγορα, από το πώς θα πρέπει να δουλεύουμε και να κοιτάμε ενώ παίρνουμε την μπάλα ποια θα είναι η πρώτη πάσα. Μας μίλησε επίσης για το γεγονός στην πρώτη προπόνηση ότι πρέπει να δίνουμε το 100%, το 110% από άποψη δύναμης και φυσικής κατάστασης μέσα στο γήπεδο. Και σιγά σιγά θα φτάσουμε και τακτικά να δίνουμε το ίδιο κομμάτι, οπότε σε παιχνίδια όπως σήμερα που δουλέψαμε καλά στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και της δύναμης θα μπορέσουμε να έχουμε μια υπεροχή δουλεύοντας και τα δύο στο 100%.